Υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τους πολίτες αυτοί οι ευρωβουλευτές, έτσι, αλλά από ό,τι βλέπουμε μόνο εκπροσώπηση δεν είναι αυτό των πολιτών. Ουσιαστικά είναι αντιπροσώπευση των, των συμφερόντων των εταιριών. Μα έτσι κι αλλιώς, κυρία Λαμπάνο, και οι τηλεθεατές το έχουν αντιληφθεί, η Ευρώπη δεν είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια με τα 27 κράτη-μέλη, τελικά εισπράττουμε εμείς οι πολίτες, τουλάχιστον εμείς οι παλαιότεροι που είμαστε μιας ηλικίας, τα νέα παιδιά ακόμα δεν έχουν γνωρίσει, εισπράττουμε ότι σίγουρα δεν λειτουργεί όπως είχε σχεδιαστεί να λειτουργεί υπέρ των πολιτών, των κρατών, της ανάπτυξής τους, των κοινών, της κοινής ανταλλαγής προϊόντων, να υπάρχει δηλαδή πραγματικά για τους πολίτες και να το εισπράττουμε αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Μα αυτός υποτίθεται ήταν και ο σκοπός. Ήταν η ευημερία των πολιτών και μάλιστα με ισονομία αναφερόταν. Δεν το βλέπουμε, ούτε ισότητα βλέπουμε. Θυμάμαι που λέγαμε παλιά για την ψαλίδα που ήταν ανάμεσα στα κράτη του Βορρά και στα κράτη του Νότου, όπως είναι η Ελλάδα, που ήταν μεγάλη και προσπαθούσαμε να την κλείσουμε. Τελικά η ψαλίδα, ειδικά στα χρόνια της κρίσης που διανύουμε, έχει ανοίξει διάπλατα. Άρα ουσιαστικά δεν καλύπτονται οι στόχοι για την ίδρυση, θα τολμούσαμε να πούμε, έτσι δεν ξέρω είναι, να συμφωνείτε. Έτσι είναι και πρέπει πραγματικά να μπει μια τελεία σε αυτό και να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή.